Καλησπέρα, καλησπέρα προς καλημέρα. Το Μάμπε Τσού είναι και απόψε μαζί σας. 11 η ώρα, βράδυ Τρίτης. Κοντομάνικη εδώ, Στάθης Σαμίδης. Καλησπέρα Νίκος. Όπως καλημέρα, πώς, ναι. Δεν το κατάλαβα. Λέω καλησπέρα, καλησπέρα όπως καλημέρα. Δηλαδή, λέω βράδυ είναι, κατάλαβα. Αλλάζει η μέρα σε μια ώρα. Ρε, παιδί. Α, καληνύχτα δεν μπορώ να πω ακόμα. Μάλιστα. Θα τελειώσει η εκπομπή και μετά πάτε για ύπνο. Έχοντας τα προγνωστικά στο μυαλό σας, έτσι, για να δείτε τις αυριανές μέρες. Είμαστε εδώ λοιπόν οι τρεις κοντομάνικοι, βλέπετε, καλοκαίρια σε πια. Έτσι, ναι. Στα μπλε είμαστε. Ναι. Εσύ τράβα μέσα την εφημερίδα και να βλέπεις πάντα το πλάνο. Γιατί... έτσι, σας θέλω να είστε έξυπνοι πια, μετά από τόσο καιρό. Λοιπόν, Μάμπε Τσόου εδώ, χωρίς Ηλία Παπα-Νικολάου, μικρό το κακό, για να πούμε και την αλήθεια. Άφησα τα παιδιά εδώ να σχεδιάσουν την εκπομπή, δεν τους είπα τίποτα. Βάλατε τι πιάσαμε, όχι. Κάνεις λάθος που δεν πιάσαμε. Κάνεις λάθος, αγόρι μου. Τρία χ εγώ έπιασα στην κάρτα με τα 3-4. Από τον δρόμο της λογικής, βέβαια. Στον Κυριακάτικο. Για πες τα. Εντάξει. Θυμάμαι. Η Πονφεραντίνα με τη Σαραγώσα. Ένα-ένα. Τζίλι Χαμινάου Τσκάουντι που έγινε το Σάββατο. Το είχα δώσει όμως την Παρασκευή. Ένα-ένα ήρθε. 2-2, συγγνώμη. Ήρθε η Σομαλία πάντως. Τζίλι Χαμινάου Τσκάουντι. Και. Και ένα Στουργκράτ στην Αυστρία. 2-2. Με γκολάρα του Πέτσου. Και έχασα ένα, το οποίο το είχα στα χασομέρια και εκείνο. 3-4. Αλλά εσείς εδώ, είναι βράδυ τώρα βέβαια, έχει νυχτώσει. Κοιμάστε τη μέρα, δεν κοιμάστε το βράδυ. Δεν είναι. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, μαζί σας και απόψε λοιπόν το Μάμπε Τσόου με την τριάδα εδώ πλην Ηλία, ο οποίος ήταν μαζί μας την Παρασκευή. Ελπίζουμε δηλαδή. Δεν πέθανε ο άνθρωπος. Εντάξει. Δεν με χτυπήσει κανείς ξύλο. Μην χτυπήσει ξύλο κανείς. Ποιο σου λέει ότι δεν το θέλουμε, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, σε πρόλαβα. Λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν και πάλι μαζί. Τα πρωταθλήματα σιγά σιγά τελειώνουν. Έτσι, οπότε το κουπόνι μειώνεται. Αλήθεια. Βέβαια το στοίχημα δεν σταματάει ποτέ. Τα έχουμε πει αυτά. Λέβαια. Ακόμα και τα αυτοκίνητα εδώ απ' έξω περνάνε μοναζικά. Μάρκες βρίσκουμε άκρη να παίξουμε στοιχηματικά, δηλαδή να δώσουμε τις προβλέψεις μας. Υπάρχουν αρκετά παιχνίδια. Και στο ενδιάμεσο κουπόνι, δηλαδή Τετάρτη Πέμπτη, και το Σαββατοκύριακο έχουν τελειώσει οι Αγγλίες, που κατά βάση είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του κουπονιού. Έτσι, αλλά έχουν τελειώσει οι μικρές Αγγλίες. Οι μικρές Αγγλίες, εκεί γεμίζει το κουπόνι. Ναι, Premier League έχουμε ακόμα. Έχουμε ακόμα Premier League, έχουμε τα άλλα πρωταθλήματα, Ισπανίες και τα λοιπά, πάνε μέχρι τέλος. Αγγλίες δηλαδή, ξεκινάνε τα πλέον. Σαββατοκύριακα, δηλαδή θεωρώ, εννοώ ότι θα έχουμε πάλι ένα καλό κουπόνι. Όχι όσο μεγάλο είχαμε, αλλά θα έχουμε ένα ανταγωνιστικό κουπόνι. Μεσοβδόματα θα αρχίσουν να μειώνονται τα παιχνίδια. Σκανδιναβίες φουλ και Ρωσίες. Νότιο Αφρική που Α, έχουμε και νότιο. Τώρα πρέπει να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τα. Με την Kaiser Chiefs. Τελειώνει και αυτό. Με όλα τα. Τελειώνει αυτό. Νότιο Αφρική τελειώνει. Υπάρχει όμως η Νότιο Αμερική. Δηλαδή οι Βραζιλίες και τέτοια με τα απερτούρα κλαουσούρα που έχουν συνέχεια όλο το καλοκαίρι. Οι Σκανδιναβίες. Η Αμερική που είναι πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Η Αμερική επίσης. Δηλαδή. Θα έχει ενδιαφέρον και το καλοκαιράκι. Με τις μπύρες και τα λοιπά. Δεν σταματάει, είπαμε το στοίχημα, Νίκο μου. Όχι. Να έχουμε να γκρεμίζουμε που λέει στο... Το πολύ που είπαμε και σαν λάθος. Ρίχτω, Ηλία! Ρίχτω, Ηλία! Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Αυτό το έχω εντρυφήσει το τριήμερο στην ταινία αυτή. Την έχω μάθει απ' έξω. Ωραία, είναι ό,τι πρέπει. Πρέπει να κάνω τώρα μια ταινία μαζί με καζίνο και με αυτές, με μπουζούκια. Κάνω ό,τι πρέπει. Δηλαδή η καταστροφή του ανθρώπου όπως πρέπει. Λοιπόν. Ευρωπαϊκά κύπελα αυτήν την εβδομάδα. Ναι. Τώρα που να ολοκληρώνεται το πρώτο παιχνίδι του Champions League, εμείς θα κοιτάξουμε για το αυριανό και για τα παιχνίδια του Europa σιγά σιγά. Ωραίο παιχνίδι το αυριανό. Καλός τελικός. Ωραίο παιχνίδι. Μπαρσελόνα Μπάγερν. Κοίταξε να δεις. Είναι από τα παιχνίδια, το έχω δώσει και στις προβλέψεις μου δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής, που περιμένεις να μπουν πολλά γκολ. Συνήθως. Εκεί κάτι γίνεται μαγικό, έρχονται κάτι 0-0, κάτι τέτοια. Δηλαδή, σου έρχονται από κάπου που δεν το περιμένει. Το άσχημο και στο στοίχημα που είπες, αλλά και στο να δεις το παιχνίδι, είναι ότι δεν παίζει ο Ριμπερί και ο Ρομπέν. Ναι, εντάξει. Βέβαια, η Μπάγκερ, κοίταξε να δεις. Απουσίες του Ριμπερί. Και ο Αλάμπα δεν παίζει. Του Ρομπέν, σοβαρή απουσία. Ο Ριμπερί δεν παίζει όλη τη χρονιά, νομίζω. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι που στηρίζεται αυτό. Του Ρομπέν όμως είναι μια απουσία κρατή. Η Μπάγκερ όμως έχει τον τρόπο, δηλαδή. Έχει και τον Γκουαρντιόλα που ξέρει πάνω κάτω τι παίζει. Όχι τον τρόπο να παίζει, ρε παιδί μου, το ίδιο στυλ. Έτσι. Εντάξει, ο Ρομπέν σίγουρα τη δίνει μεγάλη δύναμη. Στη διείσδυση τουλάχιστον. Ο Λεβαντόφσκι έπαθε διάσηση, είναι. Θα παίξει. Να μην παίξει. Θα παίξει, λέει, αλλά. Έχει προβάδισμα η. Έχει. Μα καταρχήν πιστεύω ότι η Μπαρτσελόνα φορμαρίστηκε. Την κατάλληλη στιγμή. Πάντως, δηλαδή βάζει πεντάρες, εξάρες, οχτάρες. Ναι. Για να είμαστε ειλικρινείς, κανείς δεν θέλει ένα τελικό Real Barcelona. Έτσι. Δηλαδή, εμένα δεν μου αρέσει να είναι δύο από την ίδια χώρα. Αυτό λέω, αυτό εννοώ. Πολλοί κόσμοι με την Bayern. Δηλαδή,
Όχι, εγώ ξέρω πάρα πολύ κόσμο που θέλει να δει Μπαρσελόνα Ρεάλ. Πάρα πολύ κόσμο. Το βλέπει πέντε φορές το χρόνο. Ναι, θέλει να δει και αυτό. Μα όχι, δεν υπάρχει λόγο. Δηλαδή στη Γιουβέντους όμως. Ναι, καλύτερα. Μπαρσελόνα ακόμα και αν είναι πιο άσχημο, πιο κακό ο τελικό, πιο κακό ποιοτικά εννοώ θεματικά. Έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον δηλαδή. Και για τώρα... να λέμε και εμείς Ολυμπιακοί, να μας απέκλεισε η ομάδα που πήγε τελικό της Champions League. Καλά, καλά. Και η Διέπ... Πάντως κάποιος σας απέκλεισε, αυτό μετράει. λέμε ότι έχει ενδιαφέρον να είναι δύο χώρες, παιδί μου. Δύο, δύο διαφορετικά είδη ποδοσφαίρου, κάτι διαφορετικό. Συμφωνώ. Δηλαδή το Μπαρτσελόνα Ρεάλ, ακόμα και για εμάς τους ουδέτερους, είναι ένα παιχνίδι που το έχουμε χορτάσει φέτος. Το έχουμε δει τέσσερις φορές. Δεν μας λέει ένα παραπάνω. Εγώ πραγματικά δεν θυμάμαι, ας πούμε, τα παιχνίδια Real Ατλέτικο πέρυσι. Δεν θυμάμαι δηλαδή τον τελικό. Επειδή πέρυσι είδα τέσσερις φορές, ναι, Real Ατλέτικο. Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω στο κεφάλι μου τι είναι ποιος. Και σου σκάσαν καπάκι και τα φετινά τα δύο πάλι και λες ποια δηλαδή, είναι πια. Δεν θυμάμαι. Είναι φοβερό να μην θυμάσαι τους τελικούς της Champions League. Παλιά τους θυμάμαι όλους. Δηλαδή όταν παίζανε ομάδες από άλλες χώρες. Μάντσεστερ, ήταν... Μπαρσελόνα. Όποιες. Δεν θυμάμαι κανέναν τελικό που παίζουν ομάδες από την ίδια χώρα. Κανέναν. Έχουν γίνει δύο-τρεις. Ναι, κάτι Chelsea, Manchester, κάτι τέτοια, ναι. Λοιπόν, δεν θυμάμαι κανέναν. Bayern Dortmund. Ναι, δεν θυμάμαι δηλαδή. Πώς να το πω. Ενώ θυμάμαι όλους τους παλιούς που ήταν χώρα-χώρα. Ναι, έχει σημασία. Και για μένα η UEFA θα έπρεπε να κάνει κάτι γι' αυτό. Όπως είχε κάνει παλιά η FIBA και δεν ξέρω αν το κάνει ακόμα. Δηλαδή, σωστές, όταν φτάνουν ομάδες στους τέσσερις, θα παίζουν μεταξύ ομάδες στον χώρο. Δεν με ενδιαφέρει από πού έρχονται. Ναι. Από ποιο ζευγάρι. Δηλαδή δεν είναι ωραίο. Αυτό είναι πιο, για, ναι, είναι πιο, πιο νορμάλ. Είναι πιο νορμάλ ποδοσφαιρικά. Να μην τα δείξει αυτή την κλήρωση και να παίζει τώρα Real. Real Barcelona, αυτό δίκαια. Και να πήγαμε. Το άλλο να ήταν Juventus Bayern. Να αν, πήγαινε δηλαδή σίγουρα. Και αν τύχει που. Έχει, να πάνε τρεις ομάδες. Είχε γίνει με τις Ισπανικές. Κάτσε γιατί ήταν και λαμπτήρες τώρα το βράδυ. Εδώ τους βλέπουμε εδώ. Ήρθανε. Να πάνε τρεις στους τέσσερις. Να πάνε τρεις. Γιατί νομίζω πέρυσι ήταν τρεις Ισπανικές. Ναι. Και κατέληξε τώρα, στο ναι. τέλος Real Ατλέτικο. Αυτό είναι το πρόβλημα των ομάδων. Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. Να σου πω. Τέλος πάντων, άμα είναι δύο, ας το κάνουν de facto να παίζουμε σε αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Να πούμε ότι θα μιλήσουμε και για μπάσκετ σήμερα αρκετά. Τένις, εσύ έχεις αρκετά ATP και τέτοια. Τι έχει. Για ωραίες γυναίκες. Έχει NBA να πούμε, full. Έτσι. Τα παιχνίδια έχουν μπει στην τελετική τους ευθεία. Mm-hmm. Δυσκολεύει η κατάσταση για όλους. Βλέπεις τα παιχνίδια πια είναι χαμός πολύ πιο κλειστά. Έτσι. Ωραία μάτς βέβαια. Ωραία μάτς. Ήταν ο γιος μου προχθές 3 ώρα το πρωί. Καθόταν σαν τον Κούκο. Γιόνις. Μου έβλεπε το μάτς. Μου λέει χάνεις τη ματσάρα 3 ώρα το πρωί. Ποια ματσάρα. Ναι, λοιπόν. Εσύ άμα περίμενε τον Μπόκα Ρίβερ δεν το βλέπες. Το περίμενα. Μου το είδα. Μόλις έφαγε τα γκολ. Μια χαρά, αλλά έφαγε τα γκολ στο τέλος. Άλλο μάτς που έχασα. Το χ. Χ βέβαια. Και στο 85 έκλεγα τη μοίρα μου. Το έχω ξαναδώσει εγώ γι' αυτό. Δεν ακούει το μάτς τώρα. Και εγώ το έχω δώσει άσο τώρα. Τώρα το μάτς. Τώρα, τώρα το μάτς. Η Ρίβερ ήταν καλύτερη. Η Ρίβερ ήταν καλύτερη. Άσο το έχω δώσει και εγώ τώρα. Γιατί ήταν καλύτερη η Ρίβερ, δηλαδή πρέπει να εκδικηθεί. Λοιπόν, ξεκινάμε σιγά σιγά για να μην κοιμηθεί και ο Θανάσης δηλαδή. Τον έχουμε απ' έξω τον άνθρωπο. Σιγά σιγά τις κάρτες, από να ξεκινήσουμε με τις δικές μου. Εκτός και αν έχετε αντίρρηση, δεν νομίζω. Όχι, φυσικά. Φυσικά. Αφήγετε, αμα έχετε. Πάμε, Θανάση. Έτσι, μπράβο. Θανασάκης λοιπόν ρίχνει τις κάρτες. Γιώργος Κωνσταντάκος σε άλλους ρόλους σήμερα. Έτσι, δεν τον έχουμε δει ακόμα. Να πούμε και το email μας, να δούμε αν είναι έτοιμος ο Γιώργος Κωνσταντάκος. TheMapetShow.gr και στο Facebook τα. Έτσι, αυτά είναι. Μια ετοιμότητα. Μια αργοπορία την έχει, αλλά εντάξει. Την ανεφόμαστε. Να το βρει. Έτσι, λοιπόν. Πάμε στη κάρτα. Τώρα που την έβαλε εσύ μπροστά, να την πάμε πίσω. Έτσι. Πάμε λοιπόν. Από τον δρόμο της λογικής. Εστουδιάτες Ιντεπετιέντε Σανταφέ, άσος με 1,80. Αυτό το μάτσο γίνεται ξημερώματα απόψε. Δηλαδή, ξημερώματα αύριο μάλλον. Τετάρτη ξημερώματα. Σε λίγες ώρες. Ναι, σε λίγες ώρες. Ναι. Το Ρήνο Έμπολη, άσος με 1,80. Σεβίλη Φιωρεντίνα, άσος με 1,80. Και Μιάλμπι Άγγελχολμ, άσος με 1,65 στην Νορβηγία. Εδώ έχω να πω, στη Σουηδία, συγγνώμη, ναι. Με τις Σκανδιναβικές έχεις αυτό το πρόβλημα μονίμως. Λοιπόν, δεν θυμάσαι αν είναι Φιλανδίες ή Σουηδίες ή Νορβηγίες. Σεβίλη Φιωρεντίνα είναι το μάτσο καλό εδώ σε αυτή την κάρτα. Δύσκολος άσος, αλλά νομίζω άσος. Δηλαδή η Σεβίλη είναι καλύτερη ομάδα από την Φιωρεντίνα. Οι Ιταλοί με ισοπαλίες εκτός έδρας, στο θάνατο όμως, δηλαδή πολύ δύσκολες. Είπαμε πλέον παίζει τα πέντε. Βέβαια κάνανε με την Μπιλμπάο μια μεγάλη. Ένα μεγάλο παιχνίδι στην Ισπανία που νομίζω είχαν προηγηθεί, κερδίσανε, δεν θυμάμαι. Πριν. Ναι, ναι. Στους ομίλους, κάπου ήταν. Η Σεβίλη καταρχήν είχε μια ήττη έδρα ναι. για 40 κάτι αγώνες ναι. μέχρι την προηγούμενη Κυριακή που νίκησε η Ρεάλ. Εντάξει, Ρεάλ πήγε και νίκησε, δεν είναι Φιωρεντίνα Ρεάλ. Αλλά λέμε πήγε, ότι ναι, η Σεβίλη είναι πολύ καλή στην έδρα της και φτάναμε ναι. στο τέλος. Και έχει δείξει ότι τα χτυπάει αυτά τα. Και να πούμε ότι και από φέτος ναι. το έχουμε ξαναπεί, όποιος πάρει το Ευρώπα, ακόμα ένα μεγαλύτερο κίνητρο. Έτσι, για τη Σεβίλη νομίζω ένα 80 πολύ καλή απόδοση.
Το Ρήνο έμπολη. Εδώ η Ιταλία τώρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι καλά τις βαθμολογίες. Θεωρώ όμως ότι η Τωρίνο είναι πιο κοντά στην νίκη. Η έμπολη έχει σωθεί. Έχει σωθεί. Το Τωρίνο έχει μία. Θέλει μια ελπίδα. Μήπως βγει η Ευρώπη. Οπότε ρισκάρουμε στον Άσο. Εστουδιάδες Ιντεπεντιέντε, αυτά είναι Λιμπερταδόρες. Εντάξει. Μια Αλμπεάγκερκονς, είπαμε Σουηδία. Σωστά, δεν είπαμε Σουηδία. Ωραία. Εδώ παίζουμε ξερή την κάρτα όπως είναι. Και ελπίζουμε να πάρουμε ό,τι καλό μπορούμε. Πάμε στην επόμενη κάρτα που είναι μεγαλύτερες αποδόσεις. Βγάζουμε το μήνα. Χιούστον Σαν Χωσέ λοιπόν. Χ με 3-10. Ασάνε Νετ Σότρα. Άσος με 2-20. Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Σουίντον. Χ με 3-20. Και Ρίβερ Πλέιτ Μπόκα Τζούνιορ. Άσος με 2-20. Ζητάμε 3-4 εδώ. Εδώ να εξηγήσω λοιπόν. Ρπλέιτ το έχετε γράψει καλά, το έχετε πάει. Έπρεπε να έχετε και λίγο κενό. Ναι, River.play. Το βλέπω, έπρεπε να έχει λίγο κενό. Γιατί δεν βάζατε River Plate. Εγώ έτσι τώρα, έτσι όλα φραγώ. Λοιπόν, Χιούστον Σαν Χωσέ. Ακόμα στην Αμερική δεν έχουν βρει ρυθμό οι ομάδες. Και παρατηρώ ότι δύσκολα έρχονται νίκες. Δηλαδή, γκολ δεν παίρνουν πολλά. Τα χ έρχονται, είναι μια καλή περίπτωση. Ασάνε είναι τσότρα. Εδώ να πω. Ναι, η Ασάνε είναι ομάδα που ανέβηκε φέτος. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Δεν κάνω λάθος. Στη δεύτερη. Και ναι, ανέβηκε φέτος και κάνει πολύ καλό ξεκίνημα. Δηλαδή, στην Νορβηγία τα πάει πάρα πολύ καλά. Κοντράρει ομάδες. Παίρνει σοπαλίες με τα φαβορί. Θεωρώ ότι είναι ώρα να κάνει και μια νίκη. Είναι τσότρα, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Κυπελάκι. Γιατί γελάς, μαγάλη. Τίποτα. Γελάει. Λοιπόν. Πού ξέρεις αν η σότρα δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Λέω με βάση τα αποτελέσματα που ξέρω, που βλέπω. Αυτό εννοώ. Φυσικά και δεν ξέρω. Μπορεί είναι τσότρα να έχει 10 αρτίδε. Δεν λέω όχι. Αλλά λέω ότι σε αυτές τις χώρες πάμε. Με βάση τη φόρμα που βλέπω τα παιχνίδια. Εντάξει, η Ασάνε, ας πούμε, ανέβηκε. Την παρακολουθώ εδώ. Απλώς μου ακούστηκε λίγο έτσι. Ναι, καλά. καλά, θα τα πούμε μετά. Τρέξω γύρω για το κτίριο 10 φορές. Δίκιο έχεις, αλλά. Φοβάμαι την Ασάνε. Εγώ πάντα παίζω με φόρμα. Δηλαδή, κοιτάζω τις ομάδες. Την Ασάνε την έχω παρατηρήσει δηλαδή, 3 φορές. Τα 3 τελευταία παιχνίδια δεν έχει χάσει. Και είναι ομάδα που ανέβηκε τώρα. Και έπαιξε με καλύτερες ομάδες, ας πούμε. Θεωρώ ότι έχει προβάδισμα. Sheffield United. Αρχίζουν τα μπαράζ στην Αγγλία. Ανώδυνο. Μπαράζ ανώδυνο. Sheffield United, Sweden. Αυτά για ένα περίεργο λόγο μου κάθονται ότι έρχονται όλα χ. Τουλάχιστον τα πρώτα παιχνίδια. Α, με το στάθμο. Ναι, δηλαδή. Και αυτό το ναι, όχι, μου φαίνεται ότι επειδή φοβούνται, ξέρεις, να μην βγει ο ένας μπροστά και φάμε τον γκολ. Ψάχνονται, δεν θέλουν να ανοιχτούν. Είναι πιο πιθανό η ισοπαλία από το να κερδίσει κάποιο. Και καλή απόδοση. Πάντως να πούμε ότι εδώ και χρόνια που παίζουν από την Conference στην Α, από την Α στη Β στην Α και όλα αυτά. Πολύ σπάνια η τρίτη ομάδα που τερματίζει στην κανονική διάταξη ανεβαίνει. Βγαίνει κάποια από κάτω. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ πάντως η Sheffield United καλούσε και στα τελευταία παιχνίδια, αλλά και σου δεν έκανε άσχημο τελείωμα. Μάλλον έκανε άσχημο τελείωμα στα δύο τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, αλλά πριν να σε τρομερή φόρμα. Θεωρώ ότι το χείρι θα τη βολεί. Δηλαδή, ναι, θα είναι πολύ κλειστό το παιχνίδι. Και River Plate Boca Juniors, είπα τον πόνο μου που έχασα την παλιό Boca, ας πούμε, στο θάνατο. Ο πόνος η χαρά μου. Και επειδή ήταν και καλύτερη η River αυτή τη φορά, που βέβαια είναι για ευρωπαϊκό λόγο, για νοτιοαμερικάνικο κύπελο, δεν είναι Λιμπερταδόρες, θεωρώ ότι η River θα βγάλει το άκτη της και είναι η καλύτερη ομάδα, θα κερδίσει. Καλή απόδοση. Αξίζω να το παίξω εγώ, δεν ασχολούμαι. 3-4 ζητάμε εδώ, έτσι για να πούμε τα πάντα. Τα έχουμε δει όλα λοιπόν, επόμενη κάρτα με τα ημίχρονα τελικά. Σάο Πάολο Κρουζέιρο. Χ ημίχρονο άσο τελικό με 4-20. Ατλέτικο Μινέιρο Ιντερνασιονάλ. Χ ημίχρονο άσο τελικό. Σεντάι Τόκιο. Χ ημίχρονο διπλό τελικό. Και River Plate Boca Juniors. Το έδωσα και πριν σαν άσο, αλλά εδώ το δίνω από ημίχρονο για να βγάλει και το άκτη, όπως είπα. Για να πάρουμε και την απόδοση 3-80. Εδώ ζητάμε 2-3-4. Μεγάλες αποδόσεις φυσικά. Και ζητάμε να επαληθευτούν 2 και πάνω για να πάρουμε κέρδος. Οι βραζιλιάνικες ομάδες. Έχουν αυτή την ιστορία ότι ενώ είναι πολύ θεαματικές, υποτίθεται, δεν κάνουν ποτέ μεγάλα σκορ και εύκολες νίκες. Δηλαδή, ένα 0, 2-1, κάτι τέτοια. Δηλαδή, είναι και αυτό για το Champions League. Ναι, δεν έχει να κάνει. Λέω, παίζουν δύο ομάδες όμως βραζιλιάνικες. Έτσι. Θεωρώ ότι χ μέχρι ένα τελικό είναι ένα καλό προγνωστικό για αυτές τις ομάδες. Το ίδιο και για το επόμενο παιχνίδι, από την ίδια χώρα πάλι προέρχονται. Λοιπόν, Σεντάι Τόκιο. Η Ιαπωνία. Και αυτό καλό πρωτάθλημα. Καλό πρωτάθλημα, περίεργο, έτσι. Δηλαδή έχει ανατροπές. Με υψηλά συμβόλαια. Έχει ανατροπές αρκετές, αλλά γενικά όταν παίζουν ισοδύναμες ομάδες, δύσκολα ξεχωρίζει κάποιος. Δηλαδή δεν έρχονται κάτι σκορ περίεργα 4-1, 5-1 και τέτοια.
Και εδώ προτείνω λοιπόν μια δύσκολη νίκη της Τόκιο. Είναι ελεύθερη η Τόκιο. Που είναι καλύτερη ομάδα από τη Σεντάι. River Plate Boca Juniors εξήγησα. Έτσι, θέλω να δω τη River να παίρνει την εκδίκησή της και για μένα που χάσα το παιχνίδι. Από ημίχρονο λοιπόν. Και πάμε στην επόμενη κάρτα που είναι οι Bombers. Σκάνε Bombers λοιπόν. Ξεκινάμε. Μπαρσελόνα Μπάγκερ διπλό ημίχρονο με 5 απόδοση. Νάπολη Ντνιέπρ διπλό ημίχρονο με 9. Νιγκάτα Μοντέντιο διπλό ημίχρονο με 5. Και Έμελεκ Ατλέτικο Νασιονάλ διπλό ημίχρονο με απόδοση 3. Διπλό τελικό. Όχι ημίχρονο, συγγνώμη, δεν έκανα λάθος. Γι' αυτό κοίταγα τώρα. Με απόδοση 3,80. Εδώ φοβάμαι να παίξω από το ημίχρονο γιατί φαβορίνει η Έμελεκ, αλλά βάζουν κάτι. Όποτε έχω κάτσει βράδυ να δω κάτι. Μετά όταν χάνω κάτι τέτοια μάτσα το πρωί τη άλλη μέρα, κοιτάζω στο live score, ας πούμε. Βλέπω στο 91 γκολ, ξέρω εγώ. Ναι. Το έχει παίξει 0-0. Στο 90 και το, 93. Ναι. Θα πάει εκεί. Ξέρω εγώ, ενώ περιμένει το φαβορί να κερδίσει. Είναι ισοπαλία, το έχει χάσει το μάτσο και ξαφνικά βλέπει το 91 γκολ οι φιλοξενούμενοι. Κάτι τέτοια περίεργα. Με αυτή τη λογική λοιπόν δίνω εδώ τις Bombers. 2-3-4 ζητάμε. Να πω για την Μπαρσελόνα Μπάγκερ. Θεωρώ ότι είναι δύο ομάδες πάρα πολύ καλές φυσικά και μπορεί και η μία και η άλλη να κάνει τη ζημιά. Δηλαδή στις ανοιχτές άμυνες και η Μπάγκερ μπορεί να σκοράρει πρώτη. Δεν ξέρω αν θα κερδίσει. Πιθανότατα όχι. Το έχω δει και σαν ανατροπή δηλαδή. Αλλά μπορεί να κάνει τη ζημιά για ένα ημίχρονο στην Μπαρσελόνα. Δεν είναι ομάδα που είναι δηλαδή του. Ακόμα και με τις απουσίες είναι μια ομάδα που έχει δύναμη. Εγώ θα τα πω μετά. Λοιπόν, να πεις βέβαια. Νάπολη Ντνιέπρ. Η Νάπολη, εντάξει, έχει κάποιους στόχους, αλλά δεν μας έχει εκπλήξει κιόλας φέτος με το ποδόσφαιρο που παίζει, όπως έπαιζε τις προηγούμενες δύο χρονιές. Ναι. Είναι μια ομάδα επικίνδυνη. Έτσι. Mm-hmm. Και η Ντνιέπρ είναι μια ανατολική ομάδα. Μην πω πόσες φορές έχω δει ιταλικές ομάδες να τον πίνουν κρύο από ανατολικές ρώσικες στην Ιταλία μέσα κτλ. Εγώ λέω εδώ να κερδίσει το ημίχρονο. Επίσης δεν ξέρω τι θα έρθει. Αλλά 9 απόδοση για να κερδίσει το ημίχρονο, την έκπληξη το μέχρι τώρα. Και ας μην έρθει. Ναι, ποτέ, ρε παιδί μου. Μας έδειξε στο μάτσο με την Πρίζ που την είδα εγώ ότι ήταν καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα. Δηλαδή επιθετικά τουλάχιστον είναι καλή. Και με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, με τον Ολυμπιακό, αλλά με την Πρίζ ήταν πιο εμφατικά επιθετική. Στο δεύτερο μάτσο ειδικά. Είχε ποιότητα. Νιγκάτα Μοντέντιο στην Ιαπωνία. Φαβορεί Νιγκάτα διπλό να είναι στο ημίχρονο. Είπα γίνονται άνθρωπε εκεί. Να πάρουμε και εδώ μία. Και με Νασιονάλ δίνω το διπλό στο 3,80 και ζητάμε 2-3-4. Και τελευταία κάρτα από μένα. Που σας έχω σπρίξει λίγο για μία ακόμη φορά. Όχι, ρε, φύγαμε για τράπεζα λοιπόν. Σιγά θα κάνουμε. Πάμε με την αγαπημένη ομάδα του φίλου μου του Σκάρη. Kaiser Chiefs ξεκινάμε με Bitvest. 2 ημίχρονα στο τελικό. 25. Sorry. Φέρτε μπροστά τώρα από το συνήθεια. Τι έγινε. Τι έκανες με το Πολυτεχνείο που έπαιζε, το Πανεπιστήμιο. Δεν και 0-0. 0-0. Είχε παίξει, είχε. Ναι, 5 μάτς και έκλεινα. 7-8 παιχνίδια και έκλεινε ένα με το Πανεπιστήμιο Νότιας Αφρικής. Πρετόρια με την Kaiser Chiefs έπαιζε ή όχι. Όχι, με την Bayerats. Ορλάντο Πάιρατς, την άλλη ομάδα. 0-0. Ορλάντο Πάιρατς. Και πληρωνόταν αυτό, αλλά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε, sorry. Για μια ακόμη φορά θα το ξέχνα. Τον κουβά να φέρετε τώρα που κάνετε. Πάμε. Kaiser Chiefs λοιπόν, Bitvest 2 ημίχρονα στο τελικό. Μια άλλη Άγγελχολμς. 3-1 σκορ με 12 απόδοση. Νάπολη Νιέπρο, όπως είπα πριν, 2 ημίχρονο χ τελικό. Και Μπαρσελόνα Μπάγκερν ανατροπή. Παίζουμε τα ημίχρονα εδώ και να γυρίσουν τα παιχνίδια. Εδώ ζητάμε 1-2-3-4. Ό,τι και να πιάσουμε, παίρνουμε τα λεφτά μας πίσω. Αλλά άμα πιάσουμε από δύο και πάνω, παίρνουμε πάρα πολύ καλό κέρδος. Να μην εξηγούμε εδώ. Εδώ είναι τζοκεράκι, έτσι. Πάμε με το να γυρίσουν οι καλές ομάδες στα παιχνίδια, δηλαδή. Αυτά είναι τα δικά μου τα προγνωστικά για τα παιχνίδια Τετάρτης και Πέμπτης. Έτσι. Και. Εντάξει, δύσκολο το κουπόνι. Δεν είναι όπως είναι έχει να έχεις επιλογές. Αλλά όπως έχω ξαναπεί. Και όταν έχεις πολλές επιλογές, καμιά φορά μπερδεύεσαι περισσότερο. Δεν μπορεί να κάνεις σωστή χημεία και χάνεις τον μπούσουλα στο τέλος. Εδώ το πιο σωστό στοίχημα είναι που δεν το συνιστώ ποτέ εγώ, να παίξουμε ένα δελτίο απ' όλα. Δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Που εγώ δεν το συνιστώ. Έτσι, σκεφτόμουν, ναι, αυτό μπράβο. Ναι. Είναι για τους παίχτες σοβαρούς. Αλλά το κάνεις πλέον. Αυτή είναι για τους παίχτες σοβαρούς. Εντάξει, το κάνουν όλη τη χρονιά. Δηλαδή ο παίχτης σοβαρός δεν τον νοιάζει που παίζει την Κυριακή το μάτς. Όπως κάνανε το εξής. Και θα τα συζητήσουμε κιόλας μετά. Το ελληνικό πρωτάθλημα, όπως ξέρουμε, στις τελευταίες αγωνιστικές είναι ένα πρωτάθλημα. Τις έχω τις αποδόσεις. Ναι, Μπαρσελόνα. Έβγαλαν αποδόσεις, ποιος έβγαλε. Ποιος έβγαλε. Τις έχω εδώ. Ποιος το στοίχημα έβγαλε. Ξένες. Γιατί εγώ μπήκα σε μια ξένη χθες το βράδυ για να παίξω. Και δεν είχε μέσα χρηστό, τίποτα. Εγώ έχω βρει μια ευκαιρία. Περίμενε, θα σου πω εγώ 10 ευκαιρίες, μα να τις προλάβεις. Γιατί και ο Παπ το έχει βγάλει. Το έχει βγάλει το κουπόν ή όχι, για να δω. Μα την προηγούμενη αγωνιστική τα έχει βγάλει. Παιδιά το έχει βγάλει, αλλά τα έχει φράξει, είμαι σίγουρο. Τα έχει φράξει, αυτό σου δηλαδή, σου πω εγώ μια καλή ευκαιρία που έχω δει. Εδώ βλέπω τον ΟΠΑΠ. Καλά, θα τα πούμε αργότερα. Γιατί βλέπω και τον ΟΠΑΠ να δούμε. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν
Αυτό ήθελα να πω, ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ ωραίο. Την Παρασκευή θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά για όσους, καλά, ναι, για όσους προλάβουν να τα βρουν ανοιχτά όμως. Εγώ πήγα χτες, λέω, την αμαρτία μου το βράδυ για να δω τι θα παίξω και δεν είχαν βάλει αποδόσεις, ούτε ξένοι. Κανένας. Και λέω, α, αρχίσαμε. Όπως έγινε και την Παρασκευή με το διπλό του Πανθρατικού που είχε κλειδώσει στην ελληνική εταιρεία από νωρίς. Οι ξένοι το παίζανε όμως. Και εγώ το παίξα στους ξένους και πληρώθηκα μια χαρά. Και εγώ διπλό του. Γίνονται Μπαρτσελόνες όλες οι ομάδες. Τις τελευταίες αγωνιστικές. Το έχουμε πει αυτό. Είχε πέσει όμως ο Άσος της Βέρειας, έτσι, στο Βέρειο Παναθηναϊκός. Είχε κλειδώσει. Ναι, ναι. Είχε πέσει ο Άσος και. Εγώ το βρήκα σε καλή τιμή το διπλό και ήταν δεδομένο θα πληρωθεί για μένα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Άλλο τίποτα δεν έχω να πω εγώ για αυτά. Έτσι είπαμε, η χημεία λοιπόν μας δίνει ότι μπορείς όντως οι καλοί παίχτες να παίζουν τριών ημερών παιχνίδια. Εγώ είναι η πρώτη φορά που το έκανα φέτος. Να μην περιμένουν, έτσι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να παίξεις κάτι που δεν βλέπεις απλώς για να το παίξεις. Αυτοί που παίζουν τα λεφτά τους τα πολλά, παίζουν ένα παιχνίδι την Παρασκευή άμα βλέπουν, ένα του Σάββατο ή δύο του Σαββάτου ή ένα την Κυριακή και περιμένουν να πληρωθούν. Το κάνανε πολύ καλοί παίχτες παλιά. Αλλάζει, λοιπόν, αλλάζουν πολλά όμως. Δηλαδή, ναι, τη μέρα του αγώνα αλλάζει πολλά. Παρασκευής. Έχει δίκιο, μπορεί να χτυπήσει ο καλύτερος παίχτης κτλ. Το ρισκάρουν όμως. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο με τον Νίκο. Εσύ θα παίξεις τώρα. Ό,τι θέλει ο Θανάση. Ρίξε Θανάση μπορώ... και θα δούμε. Ρίξε, ναι. Ρίξε Θανάση και θα δούμε. Πάμε Θανάση. Ναι, άμπραβο. Εγώ είμαι, λοιπόν. Για πες τα. Τετράδα Τετάρτης, λοιπόν. Μπαρτσελόνα, Μπάγερ Μονάχου, Άσο από ημίχρονο εγώ, απόδοση 2,5. Μάλιστα. Καβασάκι, Χιροσίμα 4-6 γκολ με 2,60. Καβασάκι, πόσα θα γυρικά. Το 500. Α, το Τωρίνο Έμπολι, Άσο από ημίχρονο 2,65. Και Salt Lake, Los Angeles διπλό με 2,35. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ εξηγώ. Μπαρτσελόνα, Μπάγερ. Να μην εξηγήσει στο μπουβάδα, πα όλα τέλο πάντων. Όπω είπα και πριν. Πε το πείμα σου. Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Το βλέπω. Έχει κάνει 10 κιλά. Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Μην αρχίσω και σου κάνω αυτό το τελεία. Γιατί έχει chill out σήμερα. Δεν θέλω να πέφτουμε. Ο Στάθης ξέρει ότι είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Γελάει ο Φορμαρίστηκα. Εσύ να το δώσω μια κάμερα, ξέρει. Κάνει για τον Κωνσταντάκο, δεν συζητάω. Τον άνθρωπο αράχνη. Δεν υπάρχει ούτε γάτα να μην. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, πετάξτε. Και η μούρη του Κωνσταντάκου. Έλα μέσα μέσα, μπαγκάς. Πώς έλεγε, έλα μέσα. Έλα μέσα. Κατέβα πάνω. Πάμε. Λοιπόν, φορμαρίστηκα και εγώ την καλύτερη εποχή σαν την Μπαρτσελόνα. Για να σε δω. Μπαρτσελόνα, Μπάγερ, λοιπόν, ένα από μικρόν. Εξηγώ. Η Μπάγερ για μένα έχει πολύ σοβαρές απουσίες. Αν όχι λοιπόν του Ριμπερί και του Ρομπέν. Πολύ σοβαρές. Πολύ σοβαρή απουσία για μένα είναι και ο Αλάμπα. Έτσι, που παίζει και αριστερό μπακ, παίζει και αμυντικό χαφ. Πολύ σοβαρή απουσία. Αμπαλάεο που λένε και οι τέτοιοι. Ναι. Πολύ καλό παίκτη. Μεγάλη απουσία ειδικά στο κέντρο που θα γίνει μάχη. Μπαρτσελόνα πλέον έχει φορμαριστεί, έχει αυτή την τριάδα μπροστά που βγάζει φωτιές πλέον. BBC, α, όχι, BBC είναι Real. Έτσι, ναι. Οι άλλοι είναι τι είναι, Νεϊμάρ, Μέση, πώς τους έχουν ονομάσει αυτούς. MSN. Κάπως έτσι. Το BBC ξέρω. Το BBC είναι η Μπαρτσελόνα θα μπει. Πιστεύω πολύ δυνατά να χτυπήσει, να τελειώνει από αύριο να περάσει τον τελικό. Παιχνίδι περίεργο αυτό τώρα, τέλος πάντων. Οι απουσίες της Μπάγκερ με κρατάνε σε αυτό. Ότι επειδή ο Άσος είναι χαμηλά, παίζω από ημίχρονο για να πάρω τη μεγαλύτερη απόδοση. Nice. Okay. Τώρα, Καβασάκι, Χιροσίμα. 4-6 γκολ είναι δύο ομάδες που σκοράρουν. Ναι, ναι. Το Ρήνο Έμπολι, επειδή το βλέπω Άσο, το βάζω από ημίχρονο για να πάρω πάλι το 2,65. Και στο Lake Los Angeles πάω με το Hollywood εγώ γιατί έτσι μου αρέσει. Ναι. Στο διπλό του 2.35 με Donovan και Robbie Keane μέσα. Λέει Galaxy είναι αυτή. Ναι, ναι. Αυτή η άχρηστη που προχθές είχα παίξει άσο και δεν κερδίσανε. Galaxy, ναι. Φέρανε ένα-ένα. Αυτή η ευθύνη. Αν πάρω εγώ το αίμα. Άχρηστη, ναι. Έτσι, λοιπόν, αυτό είναι για Τετάρτη. 3-4 ζητάς. Με μεγάλες αποδόσεις. Ναι. Πάμε στην Πέμπτη. Επόμενη κάρτα ευχητήρια του Νίκου Σκαρή. Λοιπόν, Σεβίλη Φιωρεντίνα. 4-6 γκολ. 2-80. Νάπολη Γκέμπ. Χ ημίχρονο 2,5. Ωραία. Sheffield United Swindon. Άσος αυτό μικρό όπως καταλάβατε. Διπλό. Εγώ το δω διπλό αυτό σχή. Άσος θα έρθει. Με 2,85. Και Chesterfield Preston άσος του 2,5. Σύστημα 3-4. Την Chesterfield να παίξω εγώ άσο. Εξηγώ. Σεβίλη Φιωρεντίνα. Το έχω δεδομένο ότι το παιχνίδι είναι goal goal. Δηλαδή μάλλον θα βάλω αρκετά λεφτά στο goal goal. Που δίνει 1,60 αν κάνω λάθος. Για μένα θα σκοράρει Φιωρεντίνα. Όπως σκοράρει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια τη. Οπότε πάω από τη στιγμή που έχω βάσει το 1-1 σαν σκορ. Πάω στα 4-6 γκολ για να πάρω τη μεγάλη απόδοση και όχι το over. Τώρα, Νάπολη Γκέπρ. Χ ημίχρονο. Οι Ουκρανοί πιστεύω θα το πάνε πολύ στο ταμπούρι το παιχνίδι. Και γιατί όχι να μην είναι ένα 0-0 στο ημίχρονο. Έτσι και η Νάπολη, όσο να είναι, θα φοβάται μη φάει κάποιο γκολ και εκεί θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Χ ημίχρονο απόδοση 2,5. Σεφιούν. Σεφιούν United Swindon. Δεν πάω με την ιστορική ομάδα τη Σεφιλ που πρέπει να ανέβει κατηγορία. Ναι. Η Swindon, επειδή την έχω παρακολουθήσει, είναι μια
εξαιρετικά την έχω δει να παίζει. Έχω παρακολουθήσει έκανε τα, κακό τελείωμα, τα αποτελέσματα. Έκανε έτσι. Κακό τελείωμα στα τελευταία 2-3. Κυνηγάω το διπλό του 2,85. Mm. Που συνήθως αυτά είναι και σαν τζοκεράκια, δεν ξέρω. Ωραία, δηλαδή... ναι. Άμα το πιάσεις που το κυνηγάς, ναι. Πάρε και ένα σκύλο να το κρατάει και να το δέσεις. Δηλαδή μπορεί η Σουίντο να νικήσει 0-2 και να πάνε στην έδρα της Σουίντο να νικήσει Σέφιλντ 0-2. Έτσι. Τώρα το Τσέφιλντ Πρέστον, παρατήρησα ότι η Πρέστον την πάει τρένο διαιτησία σε τελευταίες αγωνιστικές. Έπαιζε συνέχεια. Με παίκτη παραπάνω, συνέχεια με πέναλτι. Συνέχεια. Δεν κέρδισε προχθές την Κόλτσεστερ. Ναι, ναι, σου λέω πέναλτι. Ήταν να ανέβει Πρέστον απευθείας και, ήρθε και ένα... έχασε από την Κόλτσεστερ. Ναι, ναι, ναι. Έχασε από την Κόλτσεστερ και δεν παίζει τα μπαράζ. Ωραία. Και κάτι εγώ λοιπόν... θεωρώ ότι είναι άσος αυτό το μάτς. Κάτι λοιπόν λίγο δηλαδή. Η απογοήτευση όπως λες. Η Τσέστερφιλτ άσος 2,5 που έχει και πολύ ωραίες πολυθρόνες. Στον κουβά έριξε κόσμο η Πρέστον προχθές που ήταν φαβορή για να ανέβει. Οπότε παίζουμε την απογοήτευση της Πρέστον. Ναι. Άσο... Άλλο ξεκίνησες να πεις, αλλά βολεύτηκες με αυτό που πάω. Όχι, όχι, σου λέω. Η Πρέστον παίζει συνέχεια, δεν ξέρω γιατί την πάει έτσι για τσία. Δηλαδή πάντα με παίρνει παραπάνω, πάντα δεν ξέρω γιατί. Μάλιστα. Αλλά ωραία. Πάμε στον Άσο. Πρέστον... Αυτά λοιπόν. Ποιο έπαιζε στην Πρέστον, ποιο παίχτησε να δείχνει την Πρέστον, ξέρεις. Πού να ξέρεις. Ψάξε Πρέστον, που λέει ο φίλο μου ο Καρτζαφέρης. Πρέστον, ψάξε Πρέστον. Κοντά είσαι. Ξέρω, ο Μπέκαμ. Ο Μπέκαμ. Έλα, εντάξει. Γιατί Πρέστον τι είναι, το χωριό του Manchester United. Δεν είναι κοντά εκεί. Πάει τώρα να μου πουλήσει η κατάσταση. Καλά, ξέρω. Μπορούν να είπε μετά από το δεύτερο. Δεν έχουμε διαβάσει. Για πάμε. Άλλο έχει. Όχι, αυτά τι, είναι. Αυτά μόνο. Ναι. Παιδάκι μου, είσαι καλά σου. Με αυτά τι έκανε τόση ώρα. Έχει δώσει εδώ. Τόση ώρα τι κάνατε, γιατί σε φέραμε εδώ. Βρήκα πλανάκια, ωραία παντιάκια. Να γελάσει. Έλα, Σταθή. Πάμε και στα δικά μα. Να σε πιο σοβαρό εσύ. Λοιπόν, ναι, πάντα. Λοιπόν, πάμε στα. Πάντα. Άχαστα. Σέσκησε. Λοιπόν, άχαστα. Εδώ, Αμερική, MLS, Houston, San Jose, H, με απόδοση 3-0-5, Forfar, Stan Raer, Baraz, Σκοτίας, Forfar, Σκοτία 1 είναι, H με απόδοση 3-25, Salt Lake, Los Angeles, H με απόδοση 3-0-5, Chesterfield, Peston, εγώ θα πάω στο H με απόδοση 3-15 και River, Boca, H. Άσο, H, διπλό δηλαδή θα έρθει, ναι. 3-4-5 σύστημα. Ωραία. Είναι από δύο μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη, τα παιχνίδια. Μπαράζ, Ανόδου, Φορφάρ, Σταν Ράερ και. Εντάξει, τώρα τα παιχνίδια ξεκινάνε από το Χ πολύ γιατί είναι... έχουν σημασία. Δεν είναι πρωτάθλημα είναι να λες ότι παίρνει. Μάλιστα. Δηλαδή είναι κλειστά παιχνίδια ωραία. Όλα τα βλέπω να άλλο. Επόμενη κάρτα είναι τα σίγουρα όπω τα ονομάζω. Για τα άλλα ήταν. Λοιπόν, Εστιντιάδε, Ιντεπεντιέντε. Την κάρτα μου είδε και τα δώσε αυτά. Ορίστε. Την κάρτα μου είδε και τα δώσε. Όχι. Εστιντιάδε. Καταλάβετε, δεν έχετε ελπίδα. Ιντεπεντιέντε λοιπόν. Άσο, σε λίγη ώρα ξεκινάει αυτό το παιχνίδι. Ιντεπεντιέντε σαν τα φε. Ναι, ναι. Δεν είναι η Αργεντίνικη. Ναι, η Ντεπετίνη είναι Σανταφέ. Άσος με απόδοση 1,70. Τωρίνο Έμπολη για το Ιταλικό πρωτάθλημα Άσος 1,70. Γουαρανί Κορίνθιανς διπλό με απόδοση 2. Και Σέφιλντ Σουίντον πάω στο over με απόδοση 1,80. Κάποιος θα το πιάσει αυτό το Σέφιλντ του Σουίντον, δεν μπορεί. Η Σουίντον, όπως βλέπω εδώ, ούτε over ούτε διπλό. Είναι η ομάδα. Είναι η ομάδα. Ένα 0 παίξε το Αυτό λέω εγώ. Ένα 0-2-0. Η ομάδα με τα περισσότερα over. Να σου πω ρε over, άλλη κάρτα έχει ή όχι. Τέλειο μα έχει δώσει. Έχω, πώ είναι. Α, πώ είναι. Ρίξε, ρίξε. Λοιπόν, τένις Μαδρίτη, φέρ' τον μπροστά. Γκοφένης η κόρη, 0-2 σκορ με απόδοση 1,70. Μπελούτσι, Άισνερ, διπλό. Φερνάντο ή Μόνικα. Η Μόνικα. Τόμας. Με τον Άισνερ διπλό με απόδοση 1,70. Άισνερ, γιατί τον έγραψε Άισνερ. Γιατί έτσι γράφεται. Τότε Άισνερ, πες τον. Τα ελληνικά το έγραψε. Πρόσχε, μιλάς, γιατί κάποιος σε παρακολουθεί. Ξέρω. Βοσνιάκη Ραντβάνσκα, άσος με απόδοση 1,50 και Κουσνέτσο Βαστόζουρ. Over 21,5 στα games με απόδοση 1,90. Μάλιστα. Να εξηγηθώ που λέμε. Εξηγήσου γιατί δεν καταλάβουμε και τίποτα. Λοιπόν, τουρνουά τη Μαδρίτη, τουρνουά 1000 βαθμών. Ο Νησικόρη είναι εκείνο ο Γιάπωνα. Ο Γιάπωνα που λέγεται. Και πιο αργά πήγε. Ο Γιάπωνα. Και πιο αργά. Ο Νησικόρη λοιπόν, ο Γιάπωνα, νούμερο 4 στο ταμπλό. Παίζει με τον Κοφέν. Είπαμε, όχι τόσο αργά όμω. Όχι τόσο αργά. Θα κοιμηθείτε. Λοιπόν. Εύκολη επικράτηση, θεωρώ ότι. Σου πει ο Νησικόρη ένα τελικό που παίξε σε Grand Slam που τον είχε πιάσει μέση και κάθε δευτερόλεπτο σκόρ. Με τον Τζίλιτς. Το 3-0. Και έχασε από τον Τζίλιτς, πώς το λέγανε. Ναι, ναι. Μη σου πω ότι είχα παίξει εγώ. Εύκολη. Τι είχε παίξει. Νησικόρη, βέβαια. Ποιο έχασε. Ήταν σε καλύτερη κατάσταση από τον Τζίλιτς. Σοφαρή, αφού το βλέπω κάνανε μέση. Κάθε λίγο. Σε τρομερή κατάσταση. Από αυτά που έπαιρνε. Λοιπόν, 0-2 σκορ θεωρώ εδώ ότι θα πάει και στον τελικό στη Μαδρίτη. Να πούμε ότι έχουμε Μαδρίτη, μετά Ρώμη και μετά Ρολάν Γκαρός. Όλα χώματα είναι αυτά. Όλα χώματα. Μάλιστα. Μπελούτσι, Άισνερ, λοιπόν, ή Ίσνερ. Έρχεται τον Ναδάλ. Προτιμάτε. Ακριβώς. Πάω στο διπλό με απόδοση 1,70. Πολύ καλή απόδοση για έναν παίκτη που ο οποίος έχει πάρα πολύ καλό σερβίς. Νίσταξα ήδη. Ναι. Βοσνιάκη, Ραντβάνσκα. Η Βοσνιάκη νούμερο 1, η Ραντβάνσκα
Πολύ ωραία, ακούμε να πηγαίνω από αυτές. Η Βοσνιάκη. Η Δανέζα. Καλά τι έκανες. Με τη Ραντβάνσκα την Πολωνίδα. Λοιπόν, πάμε στον Άσο του 1.50. Δανέζα με Πολωνίδα. Δανέζα με Πολωνίδα. Δηλαδή δεν πάει Δανέζα με Πολωνέζα. Εντάξει. Δεν γίνεται. Πολωνίδα. Ενιδρύρα είναι. Και Κουσνέτσοβα Στόζουρ, εδώ θα είναι κλειστό το παιχνίδι. Στόζουρ πρώην νούμερο 1 του κόσμου, η Αυστραλίδα. Η Αυστραλίδα, Αυστραλέζα. Αμυγδαλέζα. Και η Κουσνέτσοβα επίσης παλιά καραβάνα, η Ρωσίδα. Πάρα πολύ καλή αθλήτρια. Έχει φτάσει και στο νούμερο 1. Ρολάν Γκαρός έχει πάρει, είναι εξαιρετική. Πάμε εδώ στα over 21.5 στα games. Ωραία, τέννις και γάγκες ο Θεός. Λοιπόν, πριν πάμε στα ελληνικά που θα γίνει μακελιός, να συζητήσουμε αφού βγήκαν οι απλωτές και τσέχεις και εσύ. Τι έχετε ετοιμάσει, ρε παιδιά. Αυτό ψάχνω, τόση ώρα να το βρω, τι βρίσκω, τι είδα. Χαζός, παιδάκι. Έχω δει εδώ τη Μαριάντα Πιερίδη. Ρε παιδάκι, πού την ψάχνεις, εδώ τις ψάχνεις. Εδώ ήταν. Τις είχε εδώ. Πού, στην εφημερίδα εδώ. Στα ξένα. Στα ξένα site. Ναι, ναι. Είχε ένα αρθράκι που έλεγε. Γιατί δεν παίρνει στο Ιντερνετ να δει αν μπήκανε. Εντάξει, αφού υπάρχουν εδώ. Κάτσε, ναι, λοιπόν. Για έλα, πασάρετε τα βίντεο και τα πούμε. Να πούμε τι κάρτε. Έχουμε του ημιτελικού. Ναι, ναι. Εδώ τι γίνεται. Χαμό, ε. Πανικό γίνεται. Χαμό. Πάμε στην πρώτη κάρτα. Είναι από τη Δύση, δυτική περιφέρεια. Golden State Warriors. Golden State με Warriors. Προηγούνται Warriors 1-0. Τα ξημερώματα 5.30. Ήταν το παιχνίδι. Ναι, και γιατί δεν το βάλαμε εμείς, μεγάλε. Τι γιατί δεν το βάλαμε. Γιατί δεν το βάλαμε αφού προηγούνται το σκορ. Το λέει μα, πάνω, ένα 0, το γράφει. Προηγούνται. Ναι, ένα 0, το σκορ. Α, λέει τα μάτς είναι εδώ όμως. Ναι. Γιατί δεν βάλαμε στο πρώτο μάτς που ζωείτε. Δεν το είχε αυτό το μάτς. Δεν το φτιάχνουμε. Είναι έτοιμες οι κάρτες. Είναι έτοιμες. Τι δεν μπορούμε να φτιάξουμε. Παιδιά. Λοιπόν, 1-0. Φέρε μας εδώ μηχανήματα, είναι χαμός. Φυσικά το δύσκολο που έχετε, μια γάρα τους φτιάχνετε. Τις λοιπόν, άλλες τους φτιάχνετε, μην ξαναδώ κάρτα τέτοια. Χιούστον, φτιάξτε μια μόνη σας. Ναι. Δεύτερο παιχνίδι, να εδώ τα έχουμε. Ορίστε, βέβαια. 101-117 λοιπόν, κέρδισαν οι Clippers, έκαναν το break μέσα στο Χιούστον. Χιούστον Clippers, οι Clippers είναι του Griffin, αυτό δεν είναι, του Μάγκα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Έγινε το break. Γάλαντς, έχουμε δώσει αποδόσεις, σε βλέπω. Έλα. Μεθαύριο, 7 ώρα τα ξημερώματα το δεύτερο μάτς και πάμε και στην Ανατολή. Έχουμε Ατλάντα, Ουάσιγκτον, Wizards. Στην Ανατολή, στο Σκυλάδικο. Στο Σκυλάδικο. Στο Σκυλάδικο, στην Ανατολή. Ατλάντα, Wizards, λοιπόν. Break και εδώ. Break και εδώ για τους Ουάσιγκτον Wizards. 1-0 προηγούνται μέσα στην Ατλάντα. Αυτοί έχουν τον Καρύ. Όχι. Πού παίζει ο Καρύ αυτό. Όχι. Στιβ Καρύ. Στο Golden State. Golden State, ναι. 1-0 λοιπόν οι Wizards. Τα ξημερώματα είναι το δεύτερο παιχνίδι. Και επόμενη κάρτα, Cavs, Cleveland Cavaliers, λοιπόν, με Σικάγο, break για το Σικάγο. Θα κερδίσει Σικάγο, το Σικάγο πάει full. 1-0, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι χθες που νίξε. Χθες τα ξημερώματα 5,5 ώρα. Σωθήκαμε. 99-92. Θέλω να βάλω άσο στο Cleveland και με πήρε ο ύπνος. Cleveland είναι LeBron. Ναι, αυτό. Και έδινε 4,5 πόντους στο Σικάγο. Είναι καλύτερο Σικάγο. Το Σικάγο είναι run and gun πολύ. Πάλι καλά που νίσταξε. Λοιπόν, 1-0 και εδώ με break να πούμε το Σικάγο. Δεύτερο μάτς στο Cleveland πάλι. Τα ξημερώματα. Ωραία. Λέγε, Καρύ, α την λαθαρανάγνωση. Για πάμε. Όχι μόνο, είδα το 13 που δίνει στον ΠΑΟΚ και λέω τι ωραίο χιδίο είναι αυτό. Δεν υπάρχει διπλό σε αυτό το μάτι. Θα σου το εξηγήσω. Ο Πανιόνιος μπορεί να μην χρειάζεται και την νίκη. Θα σου το εξηγήσω γιατί. Και θα σου πω τώρα, γιατί βλέπω εδώ ότι οι ξένες εταιρείες δεν το έχουν δώσει καν. Πρόσεξε. Ναι, βέβαια. Εδώ, εγώ που βλέπω μια εταιρεία ξένη, δεν το έχει δώσει καν το μάτι. Το Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Ναι, βέβαια. Τι να δώσει, άσο είναι. Πάμε, ναι, καλά, εντάξει, κανόνιο. Θα σου δείξω τώρα ένα πέναλτι. Δείξε μου, που έγινε. Mm-hmm. Είναι αυτό του Εμμάνουελ Τόμας για να σε βοηθήσει. Όλοι σαν τέμπε νόμιζα θα πεις. Για να σε βοηθήσει. Σας είχε γλαντήσει. Κοίτα εδώ. Και δεν είναι replay αυτό που βλέπεις. Αυτό εδώ δεν είναι replay. Δεν είναι σε αργό replay. Έτσι πήγε να εκτελέσει το πέναλτι. Και το βάλε. Ναι, αλλά κοίτα, είναι το πιο ωραίο. Κοίτα εδώ. Ο τερματοφύλακας δεν χρουπηδάει πάντα. Δεν είναι σε slow motion το πλάνο, έτσι, για να μην νομίζει ο κόσμος. Να σου πω κάτι. Ποιο μάτι, πού έπαιζε αυτός. Είναι στην Bristol. Bristol City. Τι λέτε ρε παιδιά. Έπεσε στην Άρσεν, αλλά από τις Ακαδημίες του Άρσεν. Κοίτα εδώ. Μ' αρέσει ο τερματοφύλακας. Χοροπηδάει ο τερματοφύλακας. Κάνει και μια μουτιά. Μια ώρα. Ενώ θα το φάει. Θα το φάζε κακομοίρη. Λένε ότι είναι το πιο αργό πέναλτι στην ιστορία. Για να το λένε οι Άγγλοι που τα ψάχνουν αυτά. Αυτό εδώ. Μάλιστα. Και τώρα με αφορμή αυτό που είδα, θα πάμε να δούμε τις 10 χειρότερες εκτελέσεις πέναλτι όλων των εποχών. Και τις 10 θα τις δούμε. Ναι, γιατί όχι. Εδώ είναι το νούμερο 10. Ωραίος. Έτσι, εντάξει. Ξέρω, απέναν, όχι, τσιγόνια. Δεν το κατάλαβες. Κοίτα. Α, εντάξει, ναι. Εντάξει. Τι έκανα, μας λες κιόλας. Εδώ έπεσε ο άλλος από την άλλη και αυτός βάτησε ναι, χόρτο. Βρήκε χόρτο. Πάει ναι. Εδώ. Βρήκε χόρτο. Εδώ πήγε έξω από το γήπεδο η μπάλα.
Τι λέτε, ρε παιδιά. Και, ήταν Βραζιλία αυτό. Στην Άσα, αλλά στήφισε την Άσα. Και έπεσε ο. Έπεσε ο αστροντάφτη. Εδώ ο τροματοφύλακα πάνε να το παίξει έξυπνο. Εδώ είναι σε καλό μάτσο κιόλα. Βλέπω γήπεδο μεγάλο. Που είναι σαν The France. Αλλά εντάξει. Άσερε Πανένκα. Εντάξει, έπαιζε τέρμα Πανένκα. Ναι. Μετά συνεχίζουμε. Νούμερο 6, αν κάνω λάθο. New York Red Bulls εδώ. Και αυτό έξω από το γήπεδο. Πώς τη σηκώνει τόσο πολύ, αυτό θέλει προσπάθεια για να το κάνεις. American football, είναι μου παίρνουν να το βάλουμε εκεί. American bar, όχι football, αλλά δεν το σπάμε. Λοιπόν, εδώ Del Piero, Αλεσάνδρο Del Piero. Αυτό είναι... Όχι. Για μένα είναι το πιο σωστό πέναλτι αυτό. Ναι, στη μέση, για τα πίσω του τροματοφύλακα. Δεν πειράζει. Αλλά δεν τσίμπησε ο τροματοφύλακας. Δεν τσίμπησε και την πάτησες και εσύ και ο Del Piero μαζί. Ναι. Καλά να πάθει. Ναι. Εδώ... Κατά σκοτώθηκε. Παιδιά, πρέπει να το 1970 αυτό. Δεν το αφήνει. Πάρε να την ακουμπήσει την μπάλα. Πέσε, ρε φίλε. Μην την ακουμπήσει. Στο χωριό μου πρέπει να είναι το γήπεδο αυτό. 1970 πρέπει να αφήσει. Κάμια Αγγλία. Εδώ. Α, εδώ είναι που πάνε να κάνουν τη μαλακή αυτή. Ναι. Και του παίρνει το χαμπάρι. Θα δούμε σε επανάληψη εδώ. Ναι. Αλλά όπω λέει, δεν ακουμπάει η μπάλα. Ναι, δεν ακουμπάει. Δηλαδή είναι επανάληψη κανονικά, έτσι. Ή δεν ακούμπησε κανένα. Είσαι σίγουρο. Ναι, ναι, δεν ακουμπάει, δεν ακουμπάει κανένα. Τον βρίζει καλά που για να του κάνει το. Το πήρε. Ο πήρε. Εδώ ένα πολύ ωραίο πέναλτι. Πού, δεν πέτυχε την μπάλα, ρε παιδιά. Δεν πέτυχε την μπάλα. Πόσο τραγικό. Γκολφ, ρε παιδιά. Γκολφ. Το νούμερο 2 είναι αυτό, αν κάνω λάθος. Και τώρα το και νούμερο 1. Για να δούμε, γελάσουμε. Είναι όντως το νούμερο 1 γιατί. Κάνει προσποίηση. Εδώ. Και στο χωριό μου έχασε ο Καμής ένα τέτοιο. Ποιος? Ο Καμής, έχασε ένα τέτοιο. Ο Καμής έπεσε κάτω. Είχε πιει πολύ το προηγούμενο βράδυ και δεν βρίσκει μπάλα. Οπότε είναι σίγουρα το νούμερο 1. Φοβερό. Μάλιστα. Άλλο τίποτα, τι έχουμε. Λοιπόν, θα σα δείξω κάτι φωτογραφίε τώρα. Έτσι, για να ανέβει ψυχολογικά, σε λέω λίγο πεσμένο. Σε λέω λίγο πεσμένο. Είναι αργά. Έχουμε περάσει δύσκολη μέρα. Την πρώην γυναίκα του κύριου Βαντεφάρτη, ξέρει. Όχι, αλλά την έγκυψα να γνωρίσω. Έχω πρόβλημα. Για πάμε να δείξουμε την κυρία Σίλβη κάτι φωτογραφιούλε που έχουμε. Είναι 37 χρονών η κυρία. Τσόντα. 37 χρονών. Είναι μαμά, δηλαδή μπορεί άλλη να την καλέσει η κυρία Τσιδάκου στην εκπομπή τη. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Χώρισε το Βαντεφάρτ και λέει: ας κάνω καμιά φωτογράφηση της προκοπής. Α, είναι του Βαντεφάρτ, όχι του Βαντεσάρ. Όχι του Βαντεφάρτ. Α, είναι του Αμβούργου, ναι. Η πιο ωραία γυναίκα του Μουντιάλ. Όντως, όντως, θυμάμαι. Θυμάμαι, ναι. Χώρισε η Κακομήρα. Εγώ είμαι η αίτια που χώρισε, αλλά δεν ήθελα να το πω. Εγώ είμαι το τρίτο πρόσωπο, αλλά δεν ήθελα να το πω. Πώς σου φαίνεται, Θοδωρή? Ωραία. Ο Μούσιας δίπλα τι θέλει. Ο Μούσιας, εντάξει. Τι θέλει ο Μούσιας, κύριε παιδιά, στη φωτογραφία. Πάντως είναι 37 χρονών μανούλα. Και γάμο το. Έτσι, θα μπορούσε να τα. Θα το πω εγώ στη Χρυσαυγή, αν μπορεί να κανονίσει κάτι. Κάτι να κάνει. Λοιπόν, άλλο βιντεάκι που θα δούμε τώρα. Για δες. Στον αγώνα Liverpool QPR. Κούπια. Ναι, ναι. Στο Anfield οι οπαδοί της Liverpool διαμαρτυρήθηκαν με ένα πρωτότυπο τρόπο και αποφάσισαν ότι θέλουν να διώξουν τον Ρότζερτς και να φέρουν ποιον. Άρα. Φύγε πούλα, δεν του λέγανε σαν τον Τζίγκερ που λέγανε δεν πάνε να φέρουν ποιον όμως, έχουν κολλήσει σε κάποιο συγκεκριμένα. Στον 50. Μπράβο. Και εδώ με αεροπλάνο. Ναι. Ρότζερς out, Ράφα in. Μάλιστα. Έξω, πάνω το... Ωραίος αυτός, νίκες αεροπλάνο αυτός ο γίγαντας εκεί. Γιατί όχι, λεφτά μάλιστα. Υπάρχουν. Έτσι, σωστά. Έτσι. Θεός. Λοιπόν, άλλο που μπορούμε να δούμε. Έχουμε κάποια πλάνα από τα πανηγύρια μέσα από τα πολιτήρια. Μέσα από τα πολιτήρια της Chelsea. Με Τέρι και Κλάρινα, φανταζόμαι. Πανηγύρια είναι Κλάρινα, κανονικά. Πάμε, πάμε. Καψάλι, Γιάννης και τα λοιπά. Εδώ γίνει κάποιες δηλώσεις. Α, φοβερά πανηγύρια. Πού τα βρήκε, δεν πάει κανένα. Νίκο, μιλάμε με δύο άνθρωποι. Σα αρέσουν. Φανταστικά, δηλαδή μέσα στην τελική χαρά, κοιτά. Προσπαθούν να μιλήσουν και εδώ ξεκινάει το γλέντι. Εντάξει. Βέβαια, αυτά είναι αγγλικά φλόρικα. Στην Ελλάδα δεν ξέρουν. Ναι, σιγά με δεν γίνονται στην Ελλάδα. Αυτά πάνε μετά και θα πιούνε όλο τον μπαρ. Καλά, ούτε εσύ ξέρει στην Ελλάδα. Όλο τον μπαρ θα πιούνε. Αυτοί που βλέπει εδώ και καλά ότι σου ενοχλεί τα μπάνια θα πίνουν μέσα από το τέτοιο. Έψαχνα να βρω που αποκλείστηκε το Σαν Αντώνιο βιντεάκι. Που, είχαν, που βγήκαν έξω μεθυσμένοι, που έγινε χαμός. Ο Ντάνκαν και ένας άλλος. Ναι, με τον Μπολ. Με τον Μπολ μαζί. Αυτό, αλλά δεν μπορούσα να το βρω. Αυτή ήταν μαζί στο. Και στο τέλος, για να κλείσουμε, θα σου δείξω μια καταπληκτική πλάνα από μια καταπληκτική ομάδα της Ελπίδας Χορτερού. Την ξέρεις. Ελπίδας Χορτερού. Ελπίδας Χορτερού. Πού είναι, σε ποιο νομό. Αυτό το TV που. Σε ποιο νομό, Λοιπόν, κοίτα εδώ. Χορτερό. Πανάθα καταρχήν. Ένα, δύο, τρεις. 4, 5, 6, πιτσιρίκια. 7, αυτοί. Ναι, και... δεν σημειώνουν εντεκάδα. Και πετυχαίνουν τους παίχτες όλους. Λοιπόν, κοίτα εδώ. Είναι τα highlight από την ελπίδα Χορτερού ανήκει στις δεν σημειώνουν εντεκάδα, αυτοί οι δύο που μπήκανε μέσα τώρα που πήγαν. Λοιπόν, κοίτα εδώ. Οπ, είμαστε με τα πράσινα, έτσι. Ναι, ρε παιδί μου.
Δεν συμπληρώνονται καν αυτοί του χορτερού εδώ. Ναι, είναι 7. Και γιατί δεν παίζουν αυτοί που δεν παίζουν. Δεν συμπληρώνονται. Εντάξει, δεν μπορεί, μέσα. Και, μα και οι 7 είναι. Κοίτα εδώ τον τερματοφύλακα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό τι κάνει, που σάψει. Εντάξει, γίνεται. Μπράβο του, γίγαντε. Στι αίρε είναι. Α μπει μέσα αυτό να παίξει άμα δεν συμπληρώνει. Ωραίο το βλέπω. Συντηρόκαστρο Σερών. Στι αίρε είναι αυτέ, στι αίρε. Σιδηρόκαστρο Σερών, ναι. Τι ωραίο. Ο κουστούμάτο. Παράμονα. Η δίκηση. Δεν θα παίξει μεγάλο με το σκαρπίν μέσα. Στου 6 δεν παίζει το μυαλό. Πάντω ο πιο ωραίο ήταν ο τροματοφύλακα που κάνει σουτ και έπεσε εδώ καμισό. Ωραία, μπράβο. Μπράβο στα παιδιά. Τι βάλαν γκολ. Μάλλον. Πιστεύω. Το πρώτο γκολ που θα βάλαν. Εδώ τα πλήγιο. Ωραίο. Το έχω δει αυτό παλιό. Το έχω δει αυτό. Ωραίο, ωραίο. Έτσι, σωστό. Το καλύτερο πέναλτι αυτό. Αυτά είναι μια ομάδα που στηρίζουμε. Γίγαντες, γίγαντες είναι. Τα παιδιά να μας στείλουν και άλλα βίντεο από το χορτερό. Έτσι, ναι. Δηλαδή και γκολ και ό,τι πετυχαίνουν. Εμείς επανερχόμαστε στα δικά μας, στις ομάδες άλλες που είναι σαν το χορτερό στις τελευταίες αγωνιστικές. Καλά, ναι. Έτσι, του ελληνικού πρωταθλήματος. Φεύγουν από τη μία πάνω από την άλλη, κανονικά κάτι παίχτες. Λοιπόν, βγήκανε από εδώ, όπως λέμε. Για να δούμε. Βλέπω εδώ ότι η ελληνική εταιρεία έχει βγάλει από εδώ τις οποίες δεν τις έχει αλλάξει ακόμα και τις έχει ανοιχτές. Δηλαδή, όποιος θέλει παίζει. Λέμε εμείς χαρακτηριστικά. Καλονία Ατρόμητος, 2-0-5 ο Άσος, 2-50 ισοπαλία. 3,75 η νίκη του Ατρομήτου. Χι θα έρθει αυτό το μάτς γιατί η Καλονή θέλει ένα πόντο για να σου πει. Βολεύονται και οι δύο. Έτσι δεν είναι. Και ο Ατρόμητος θέλει το χι. Ναι. Αστέρας Τρίπολης, Κέρκυρα. 1,35 ο Άσος. Αδιάφορο μάτς αυτό. Ναι. Να πω. Όχι, ένα... Αστέρα. Α, ναι. Ναι, η Κέρκυρα εξωθεί. Δηλαδή, όχι, έλεγα μήπως το θέλει για να πάρει περισσότερες βαθμούς. 1,35 ο Αστέρας, 3,75 η το χι και 7 η Κέρκυρα. Εργοτέλης Λεβαδιακός το μάτς. Το διπλό στο οποίο θα κάνει το διπλό Λεβαδιακός ο Κακομοίρης που έχασε προχθές σίγουρα. 5,25 ο Άσος, 4,50 η ισοπαλία, 1,35. Και σου λέω τώρα, πούμε πολύ ως. Πριν πάμε, ξέρω ότι θα πει, 1,35 το διπλό. Παναθηναϊκός Γιάννενα, αδιάφορο μάτς, 1,30 ο Άσος, 4,25 η ισοπαλία, 6,75 το διπλό. Πανετολικός Βέρεια, επίσης αδιάφορο, αν και λένε ότι η Βέρεια χρειάζεται κάτι, δεν χρειάζεται τίποτα, σε όλες τις βαθμίες ισομένη. 1,60 ο Άσος του Πανετολικού, 3,15 το Χ, 4,75 η Βέρεια. Πανθρακικός Ξάνθη. Ωραία. 1,20 το θηρίο του Πανθρακικού με 4,50 την ισοπαλία και 10,50 την Ξάνθη που παίζει το τελικό κυπέλλου. Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Άλλο φοβερό εδώ. 1,60 ο προτελευταίος με 3 ισοπαλία, 5,25 ο δεύτερος. Άρα το Χ2 θα δίνει 2,5. Δίνει 1,90 το Χ2. Τώρα. Μια χαρά. Που το μάτς είναι Χ αυτό. Έτσι. Ένα, τον κόβω. Τον κόβω. Λοιπόν. Πλατανιάς Ολυμπιακός, άλλη μαγεία εδώ. 3,45 ο Άσος. 2,50 ισοπαλία, που είναι το πιο πιθανό αποτέλεσμα. Και 2,15 το διπλό. Άσοχη. Λείπει κάποιο μάτσο, όχι. Το Άσοχη δίνει. Τώρα ότι έχουν οι ξένες. Το Άσοχη είναι 1,45. Στοπ, έχω και αυτό. Έχω ξένες εδώ. Οι ξένοι δίνουν στον Αστέρα Τρίπολη 1,33 στον Άσο από 1,35. Εντάξει, είναι. 1,33 στο διπλό του Λεβαδιακού 1,35. 1,33 στον Παναθηναϊκό 1,30 εδώ. 1,60 Πανετολικός. 3,75 ο Άσος, μάλλον 1,60 ο Πανετολικός όσο και εδώ. Πανθρακικός Ξάνθη 1,20, 5,50. Ίδιο, δεν παίρνουν οι ξένοι, η εταιρεία που βλέπω εγώ. Έτσι. Τα παιχνίδια, Πλατανιάς Ολυμπιακός, δεν τα παίρνουν. Πανιόνιος ΠΑΟΚ και... κάτσε. Και την Καλονή. Και την Καλονή. Με τον Ατρόμητο. Δηλαδή, τις τρεις ισοπαλίες που για μένα Πανιόνιος ΠΑΟΚ είναι το μάτς που λένε όλοι την άσος, εγώ πιστεύω ότι είναι ισοπαλία, ο Πανιόνιος με ένα χ σώνεται και το χ και τον ΠΑΟΚ δεν τον αφήνει ανικανοποιητό. Τις τρεις ισοπαλίες δηλαδή που δίνουν εδώ 2,50 το δρύο, δύο ισοπαλίες μάλλον και τον Πανιόνιο 3, οι ξένοι δεν τις παίζουν. Όλα αυτά τα παιχνίδια είναι για live. Τι, ναι όλα. Γιατί, έχει δίκιο τώρα που θα πεις. Αν ο Λεβαδιακός δει ότι οι άλλοι όλοι έχουν πάρει τα αποτελέσματα. Αν ο Πανθρακικός το ημίχρονο νικάει 3-0 και όλοι νικάνε. Βέβαια είναι πολλές οι ομάδες που είναι πάνω σε βαθμία και μπορεί και μία ομάδα να σου αλλάξει την ιστορία όλη. Δηλαδή, όμως ο Πανιόνιος ας πούμε μπορεί να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Mm-hmm. Μπορεί ακόμα και να χάσει από τον ΠΑΟΚ. Εάν δει ότι δεν κερδίζει ο Πανθρακικός ή ο Λεβαδιακός. Ναι. Ο Λεβαδιακός. Προφανώς θα ξέρει τα γενικά. Ραδιοφωνάκια. Εντάξει, ο Λεβαδιακός τώρα. Ναι, θα πάει να κερδίσει. Και αν δει ότι όλα τα μάτια έχουν κάτσει εκεί που πρέπει, βέβαια δεν μπορεί να το παρατήσει γιατί τα άλλα είναι ισοπαλίες. Ναι. Δηλαδή δεν μπορούν να γίνουν τα μάτια εκτός και αν κερδίζουν ενδιαφερόμενοι από νωρίς.
Μπορεί να χάσει κιόλα, που λέει ο λόγο. Ναι, όχι, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει στο live χοντρό παιχνίδι. Ναι. Βέβαια, η λογική λέει ότι οι τρεις. Να, και φαίνεται. Δηλαδή, από τις εταιρείες ξένες που δεν παίρνουν τα παιχνίδια. Οι τρεις οπαλίες αξίζουν να παιχτούν τώρα. Για μένα. Ο Λεβαδιακός ο Πλατανιάς, ο Πανιόνιος και η Καλονή ισοπαλίες. Καλές αποδόσεις. Καρφί. Εντάξει, όπως θέλει ο καθένας το παίζει. 2,50 έχουν οι δύο ισοπαλίες και άλλοι τρία. Πάντως, ο Πανιόνιος ΠΑΟΚ το 1,90 στη διπλή ευκαιρία. Ναι. Μια χαρά. Γιατί ο Πανιόνιος μπορεί να μην χρειαστεί ούτε τη νίκη στο τέλος. Το πιο πιθανό είναι ο άσος όμως. Σου λέει. Γιατί δεν είναι, ο ΠΑΟΚ δεν εξαρτάται από αυτό το μάτς. Ναι, σου λέει για να μην χάσω. Για μένα το χ είναι βολικό και για τους δύο. Σώνε τον Πανιόνιος και ο ΠΑΟΚ δεν χάνει. Εντάξει. Δηλαδή θα γίνουν μαγικά τώρα εδώ, είναι σίγουρο. Όσοι προλάβουν, γιατί θα τα φράξουν τα μάτς, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τα φράξουν. Για μένα, δηλαδή, όποιος θέλει μπορεί να πάει τα παίξει από σήμερα. Μα ήδη είναι χαμηλά. Ναι. Όχι, θα φραχτούν όταν όσο παίρνει παιχνίδι. Αυτά τώρα μπορεί να τα παίξει ο κόσμος κανονικά. Έτσι φαίνεται εδώ, δεν τα έχει φράξει. Επίσης, οι ψαγμένοι θα τα παίξουν περίεργα με τα ημίχρονα. Έτσι. Δηλαδή, το παλιό σου πάω κανένα στοιχεί. Γιατί να μην είναι δύο ημίχρονο χι τελικό. Ή άσο ημίχρονο χι τελικό. Ή 2-2 σκορ. Με τον Ολυμπιακό έτσι. Πάντως πέρυσι που χρειάστηκε ένα παιχνίδι. Ο Πανιόνιος πώς ήρθε με τον Ολυμπιακό, όχι 2-2. Ναι, βέβαια. 2-2. Πάντως πέρυσι που χρειάστηκε που το συζήταγα με τον Στάθη, ένα παιχνίδι που χρειαζόταν και δύο ομάδες στο Χ τελευταία αγωνιστική, ήρθε 0-0. Ξέρω. Ξέρω. Πανιόνιος Πλατανιάς. Σοζόντουσαν και με Χ και 2-0. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Πάλι ο Πανιόνιος. Δηλαδή εδώ αξίζει, σου λέω. Οι ισοπαλίες αυτές οι τρεις για μένα είναι ό,τι πρέπει. Στο κάτω-κάτω γιατί να μην το κάνεις. Δηλαδή, οκ, δεν είναι ωραίο για το άθλημα, αλλά είσαι τώρα, σου λέω, μια ομάδα, η Καλονή και παίζεις με τον Πανιόνιο. Ποτέ δεν θα βρεις άκρη σε αυτά. Γιατί να μην ψαφνιζόμαστε και εδώ. Εδώ έπρεπε να λυσχύει το. Γιατί έτσι κι αλλιώς τα μάτς είναι περίεργα. Έπρεπε να λυσχύει το ισπανικό σύστημα. Τέλος. Κάποιος μπορεί να. Πριν. Και μάλλον πάτε. Θα πάει και στην Ιταλία αυτό. Ναι, χαίρετε. Έλα, εσύ κύριε Ολυμπιακή, Παναγκέ, που θες να πέσει όρος και σκάστα. Να ξέρουμε ότι θα παίζουμε κίνητρο δηλαδή. Τέλος. Το ίδιο μάλλον από του χρόνου θα ισχύει και στην Ιταλία. Εντάξει, δεν υπάρχει άλλη λύση. Αφού τα στείλουν από μόνοι τους, για ποιο λόγο να μην τα ξέρουμε κι εμείς. Να γίνει και νόμιμα. Σωστά. Λοιπόν, αυτά δεν έχουμε κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, Θανάση, είμαστε οκ, πέρασε η ώρα. 50 λεπτά γράφουμε. Μια χαρά είμαστε. Εμείς θα τα πούμε πάλι την Παρασκευή 9 η ώρα. Με ό,τι έχει προκύψει για τις ελληνικές ομάδες και θα δούμε τι έχει γίνει και στα ευρωπαϊκά κύπελα. Και θα έχει και παιχνίδια το Σαββατοκύριακο περισσότερα για να μπορούμε να δώσουμε και πιο ασφαλή. Στοίχημα. Και με live στοίχημα, εκείνη την ώρα που θα αλλάζουν βέβαια. Και την Παρασκευή το απόγευμα στο απογευματινό δελτίο του Σταρ, στις 5 παρά που βγαίνουν τα αθλητικά, 4 και 4 αρχίζει το δελτίο, μπορείτε να δείτε την περίληψη των προβλέψεών μας για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Και δημοσιογράφο που σου έδειξε θα κάνεις μια απόπειρα. Θα δούμε, θα τα πούμε μετά αυτά μεταξύ μας. Λοιπόν. Αυτά από εμάς. Καλό βράδυ να έχετε και καλές επιτυχίες να έχουμε στις προβλέψεις μας.